Πάμε να δούμε τι μας είπε ο γιος της Νατάσας της Λιβάνης, αστρολόγου. Χαίρομαι πάρα πολύ για την απόφαση του δικαστηρίου. Ήταν μια χρόνια μάχη, πολύ επίπονη, πολύ χρονοβόρα. Χαίρομαι πραγματικά που δικαιώθηκε η ειρήνη της μητέρας μου επιτέλους. Και ευχαριστώ την δικαιοσύνη για την απόφαση αυτή. Και εύχομαι πραγματικά σε κανέναν να μην του συμβεί κάτι άσχημο, γιατί αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Και Μανούλα, μ' ακούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ έδωσες μια μεγάλη μάχη όλα αυτά τα χρόνια στα δικαστήρια και με τις συνεχείς αναβολές ήσουν απαρόν, ερχόσουν, ξανερχόσουν, ταλαιπωρήθηκες πάρα πολύ. Έτσι ακριβώς. Ταλαιπωρήθηκα πολύ. Είχαν αναβολές επί αναβολών, πάρα πολλές δίκες, πάρα πολλά τα χρηματικά έξοδα. Όμως χαίρομαι που όλος αυτός ο κόπος δεν πήγε χαμένος. Χαίρομαι πραγματικά γιατί πήρε αυτός ο άνθρωπος αυτό που του αξίζει. Πιστεύω πραγματικά σε αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ για την απόφαση αυτή. Φοβήθηκες κάποια στιγμή ότι μπορεί να συμβεί το ίδιο με το πρώτο δικαστήριο, γιατί το έχεις περάσει μια φορά? Ναι. Ακριβώς επειδή είχα το αρχικό σοκ, το οποίο για να είμαι ειλικρινής δεν το περίμενα. Πάντα είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι μπορεί να γίνει κάτι το οποίο δεν ξέρω. Όμως εγώ πίστευα σε αυτό το οποίο υποστηρίζω και πιστεύω ακόμα και θα πιστεύω. Και όσο η γη να κινείται αντίστροφα πάνω, κάτω, πίσω, μπρος, εγώ θα υποστηρίζω αυτό και χαίρομαι που ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Εσύ ούτως ή άλλως είσαι και ο άνθρωπος που εκείνο το βράδυ είδες αυτό το θέαμα, το αποτρόπαιο, και είδες τη μητέρα σε αυτή την κατάσταση, αλλά είχες άποψη για το τι έγινε? Είχα άποψη, αλλά το σοκ ήταν τόσο μεγάλο που μέχρι να φτάσω στο σημείο να καταλάβω τι έχει γίνει πήρε πάρα πολύ διάστημα. Είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ άσχημο να συμβαίνει σε έναν άνθρωπο και εύχομαι πραγματικά να μην συμβαίνουν αυτά στους ανθρώπους. Ειλικρινά, με όλη μου την ψυχή το εύχομαι. Τίποτα για τη μαμά μου. Αυτό. Τίποτα. Πώς είναι τα χρόνια αυτά τώρα χωρίς τη μητέρα σου από 13 και μετά? Πώς μπορείς να πεις όταν με έναν άνθρωπο που έχεις μεγαλώσει, σε έχει φροντίσει, τον έχεις φροντίσει, έχετε περάσει τόσα πράγματα, τι μπορείς να πεις όταν τον χάνεις έτσι ξαφνικά και άδικα?